και οι αυριανοί μπορεί να δημιουργήσουν και κάποια εμπλοκή εκεί που τα πράγματα έδειχναν ήδη από τις 12 του Μάρτη και μετά ότι κάπου δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Είναι γεγονός πάντως ότι και η διάθεση παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό μη μεγαλοποιήσετε μικρά πράγματα τα οποία σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να φαντάζουν μεγάλα. Βάρος των άλλων, σαφώς και σήμερα και αύριο, κάντε λοιπόν λίγο το παπί. Και να περάσουμε στον Ταύρο, εργασία και φυσική κατάσταση σε πρώτο πλάνο είναι οι τομείς και της υγείας, της φυσικής κατάστασης, της εργασίας, της σχέσης με άτομα στο χώρο της εργασίας, αλλά και το αντικείμενο. Μπορεί να επηρεαστούν σήμερα και αύριο λίγο περισσότερο, αλλά σας λέω ότι μάλλον ο αρνητικός επηρεασμός είναι λίγο ξόφαλτσος. Δεν χτυπάει αυτό που λέμε κατά κέφαλα. Σήμερα και αύριο λοιπόν, ακόμα και στα δύσκολα, έχετε διαφυγές όπου υπάρχει αυτή η δυσκολία, γιατί για τον καθένα μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό τομέα. Σημασία έχει ότι θα προσέξετε λίγο περισσότερο και την υγεία σας και τις σχέσεις σας γύρω-γύρω. Και σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που δεν τις επιλέγετε σαφώς για να κάνετε συμφωνίες που θα διαρκέσουν πάρα πολύ, γιατί ίσως στην πορεία διαφανεί ότι υπάρχει μια διαφορετική άποψη, αντίληψη ή διαφορετικά συμφέροντα από τον έναν προς τον άλλον. Και να περάσουμε στους διδύμους, μικρή αναβολή σε κάποιο σχέδιο, κάτι πρέπει να επανεξετάσετε, σίγουρα όμως η Πανσέληνος αυτή δεν είναι τόσο αρνητική και δεν καθορίζει τα πράγματα με έναν ιδιαίτερα κακό τρόπο, είτε στα επαγγελματικά, είτε στις σχέσεις σας, είτε κάπου ιδιαίτερα, αλλά σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που μπορεί λίγο η υπερβολή να σας εκθέσει, γι' αυτό θα προσέξετε λίγο να κρατάτε αυτό που λέμε τις λεπτές ισορροπίες. Και σήμερα και αύριο όμως είναι δύο ημέρες που εσείς, εκτός όλων των άλλων, μπορείτε και να υποφύγετε. Δηλαδή από τη μια μεριά να υπάρχει πίεση, αλλά ίσως επειδή κάποιος άλλος δεν κάνει καλά κάτι όπως πρέπει, να μπορέσετε να υποφεληθείτε από αυτό. Και να περάσουμε στον καρκίνο, σπίτι, πορεία, κινητά, όλα αυτά που μπορεί με κάποιο τρόπο να επιβαρύνουν, να ανησυχούν,